Δημητρίου. Καλό μεσημέρι. Ορίσατε. Τι κάνετε? Καλά είμαι εγώ, εσείς καλά? Έβλεπα τους μορφασμούς σας καθ' όλη τη διάρκεια που συζητούσαμε εδώ για την πανδημία. Να χαιρετήσω όμως και την κυρία Χριστιανά Ρωτοκρήτου, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών, μέσω Skype. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εσείς και Δημητρού κάνατε την τρίτη δόση, την ενισχυτική? Όχι, ακόμη να κλείσω 5,5 μήνες από την δεύτερη. Α, είστε... Είμαι με το AstraZeneca. Είστε του AstraZeneca, εγώ θα λέγα είστε νέος. Ναι. Λοιπόν, τώρα κύριε Δημητρίου. Υπονοείτε κάτι για την ηλικία μου? Είναι όχι. Όχι, για την δική μου, μην κυρία. Είστε πιο νεαρή από μένα. Εντάξει. Πολύ σωστά, κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις με τον κρατικό προϋπολογισμό. Πριν όμως από αυτό, κυρία Ρωτοκρήτου, θα μας πείτε και τα προαπαιτούμενα του ΔΥΚΟ. Κύριε Δημητρίου, είναι αυτό το θέμα που συζητήσαμε με τις πολλαπλές συντάξεις. Ναι. Δεν ξέρω αν ήσασταν, παρακολουθούσατε την εφημερίδα Πολίτης τότε που κάναμε αφιέρωμα κάθε μέρα σε έναν πρίγκιπα ή μια πριγκίπισσα με τις πολλαπλές συντάξεις. Από το 2016 το παρακολουθώ τακτικά. Ναι, αυτό συνέβη το 2011 που οδήγησε σε μια προσπάθεια, μια ρύθμιση αυτής της κατάστασης με έναν νόμο που στο μεταξύ ξεδοντιάστηκε με αποφάσεις του δικαστηρίου του 2014. Έπεσε, δεν ξεδοντιάστηκε, έπεσε από το δικαστήριο. Ναι, έμεινε ξεδοντιασμένος. Είναι δύο πρόνοιες του που είχαν να κάνουν, η μία με το να διακόπτεται η σύνταξη ενώ όσο κάποιος είναι εν ενεργεία αξιωματούχος. Και το δικαστήριο είπε ότι είναι περιουσιακό στοιχείο η σύνταξη και δεν μπορείς μάλιστα να την αποκόψεις ή να τη στερήσεις. Όπως και τη δημοσιοϋπαλληλική που δεν μπορεί να υπολογίζεται στις συντάξεις, όπως και τώρα συνυπολογίζεται η σύνταξη κάποιου που έκανε βουλευτής και υπουργός. Άστο μεταξύ, αν έκανε και δήμαρχος, είναι δύο οι συντάξεις και αν έκανε και δημόσιος υπάλληλος, τρεις. Και το λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος σας, ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, που κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου προς αυτόν τον σκοπό, θα τις δούμε και θα μας πει και η κυρία Ρωτοκρήτου, γιατί είναι και μια που εκκρεμεί του κύριου Παπαδόπουλου, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Ο κύριος Νεοφύτου έχει διατελέσει δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός. Ναι. Θα παίρνει δύο συντάξεις όταν με το καλό αφυπηρετήσει. Και μπορεί και άλλοι, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, προσπάθησε λοιπόν το 2016, κυρία Ρωτοκρήτου, θυμάστε κι εσείς, με προτάσεις νόμου που να θυμίσουμε τότε, θυμάστε κύριε Δημητρίου γιατί το κατέθεσε τότε, ήταν μια προσπάθεια του Δημοκρατικού Συναγερμού να πείσει για τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας και προσπαθούσε να βρει λεφτά από παντού, εξοικονόμηση. Ναι. Και είναι ένα γερό κονδύλι αυτό με τις πολλαπλές συντάξεις, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και βάλει. Και ήρθε σήμερα αυτή η εξέλιξη με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να ζητά από την κυρία Ρωτοκρήτου που μας ακούει να επανεξετάσει, να συζητήσει επιτέλους αυτές τις προτάσεις. Πολύ απλά να πούμε ότι αυτές οι προτάσεις νόμου ή αυτοί που αναφερόμαστε για τις συντάξεις έχει την λογική της σε αυτό που είπα προηγουμένως με το πώς το δικαστήριο αποφάσισε για τη σύνταξη. Οπότε έρχεται η πρόταση νόμου και λέει: «ΟΚ, η σύνταξη είναι συνταγματικό σου δικαίωμα, θα την παίρνεις και θα παίρνεις την διαφορά από το μισθό που θα έχεις στη θέση που είσαι». Να ξέρεις λοιπόν, όταν διεκδικείς, όταν διορίζεις ένα αξίωμα ή εκλέγεσαι, όταν διεκδικείς, να γνωρίζεις ότι αν είσαι συνταξιούχος, θα παίρνεις ίσα που να φτάνει την... Θα βάζεις στην τσέπη σου τον μισθό που, που παίρνει ο συνάδελφός σου υπουργός ή ο συνάδελφός σου βουλευτής ή ο συνάδελφός σου αξιωματούχος. Δηλαδή αν η σύνταξη σου είναι 1.500 ευρώ, και λέμε τώρα, 3.000 και ο μισθός είναι 3.500, θα παίρνεις 500. Θα παίρνεις τα 1.500 της σύνταξης και θα παίρνεις άλλες 2.000 μέχρι να φτάσεις στις 3.500. Η σύνταξη αυτή που είπαμε είναι λάθος, λέμε σε τέτοιες θέσεις, είναι περίπου 3.000 ας πούμε. Όχι, και αν είναι 3.500, ναι. Λοιπόν. Μπορεί χοντρικά αν η σύνταξή σου είναι 2.000, ναι, που είναι μια σύνταξη μιας κλίμακας Α11 στην κυβέρνηση, χοντρικά. Ναι. Και η μισθοδοσία της θέσης που διορίζεσαι ή εκλέγεσαι είναι 5.000. Θα παίρνεις τις 2.000 της σύνταξης, συν 3.000 η διαφορά για να φτάσεις στις 5.000. Ναι, αυτή είναι το ένα σκέλος, αυτή είναι μια πρόταση. Που έχει ο αξιωματούχος σε αυτή τη θέση. Ναι, δεν θα βάζεις στην τσέπη σου, δηλαδή 5 συν 2, 7, θα παίρνεις 5. Ναι, αυτή είναι μια πρόταση. Η άλλη που ζητά ο κύριος Νεοφύτου είναι να παίρνουν σύνταξη οι υπουργοί, οι βουλευτές, στο 65ο έτος, αντί στο 60 που είναι σήμερα, όμοια και με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Και όταν είναι και ευρωβουλευτής κάποιος, να παίρνει τη σύνταξη του αφότου.
τερματιστούν οι υπηρεσίες του αν είναι βουλευτής. Ναι. Εντάξει, αυτές είναι οι προτάσεις νόμου που ήταν από το 2016 κατατεθειμένες. Ναι. Κυρία Ροτοκρήτου, να πούμε η αλήθεια ότι υπήρξε, διατέλεσε και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ο κ. Νεοφύτου. Μια-δύο φορές συζητήθηκαν, μετά πίσω στο ΣΥΡΤΑΡ. Εσείς πώς προσεγγίζετε αυτές τις προτάσεις? Ξέρουμε το ΑΚΕΛ έστειλε 2-3 επιστολές μέχρι σήμερα στην κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα. Το ΔΙΚΟ τι λέει, διότι έχετε κι εσείς μια πρόταση νόμου μέσα για αυτό το ζήτημα, διαφορετική προσέγγιση βεβαίως, αλλά είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Όχι, είναι η ώρα να το συζητήσουμε και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, να είστε βέβαιοι ότι με την αρχή του χρόνου, όταν θα τελειώσουν οι προϋπολογισμοί, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ήδη, θα είναι προτεραιότητα στην ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών. Εδώ όμως κάτι, αν μου επιτρέψεις να κάνω μια διόρθωση. Παρακαλώ. Οι πρώτες δύο νομοθετικές προτάσεις για το θέμα των πολλαπλών συντάξεων κατατέθηκαν τον Μάρτιο του 2016, αν δεν απατωμή, από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, απλά είναι ο κ. Νεοφύτου που έστειλε επιστολή να συζητηθούν οι δικές του, δεν είναι ο κ. Παπαδόπουλος, γι' αυτό το θέτουμε υπό αυτό το πρίσμα. Νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι βέβαιος, χωρίς να στείλει επιστολή, ότι θα συζητηθούν προτάσεις γι' αυτό. Όμως το έχουμε συζητήσει πρόσφατα και στα συλλογικά όργανα του κόμματος, αλλά και δημόσια έχουμε τοποθετηθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι πρόκληση στη λογική και στην αντοχή και στην ανοχή και της κοινωνίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το καθεστώς συντάξεων σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούν κάποιοι να παίρνουν τρεις συντάξεις. Και να με επιτρέψετε, δεν είναι μόνο υπουργοί και βουλευτές, είναι και τοπικοί αξιωματούχοι. Αυτό λέμε. Απλά είναι είναι σε ισχύ ο νόμος του 81 που συμψηφίζει. Μείναμε στο συμψηφισμό υπουργού και βουλευτή. Όλοι οι άλλοι είναι πρόσθετες στις συντάξεις. Οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν αυτοπυρετήσει, δημοτικοί γραμματείς, δήμαρχοι και ούτω καθεξής. Και ούτε η κυβέρνηση δεν ξέρει, ούτε η πολιτεία δεν ξέρει, κυρία Ροτοκρήτου, ακριβώς είναι από διαφορετικά πορτοφόλια. Κάποιος που είναι δήμαρχος, κεντρικός τραπεζίτης, είναι άλλοι προϋπολογισμοί. Το πορτοφόλι του κράτους αδειάζει. Όχι, είναι, λέμε για να ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερες συντάξεις. Δεν είναι μόνο το 1,5. Δεν είναι περισσότερο. Ναι, όχι, λέω ότι δεν έχουμε στοιχεία συλλογικά. Αυτό που έχει το Γενικό Λογιστήριο, ότι μοιράζονται συντάξεις 167 αξιωματούχους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι της γενικής κυβέρνησης. Σκεφτείτε και πόσα άλλα πρόσθετα από ημικρατικούς οργανισμούς. Αυτό λέω. Δεν είναι αυτή ότι. Αυτή είναι η διαφορά της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος. Ναι, αυτό είναι. Κάτια, ότι με τη δική μας πρόταση περιλαμβάνονται και αυτοί που τη χάνουν του ίδιου προνομιακού καθεστώτος επειδή έχουν διετελέσει αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι δεκάδες, ενδεχομένως εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άτομα, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ προκλητικό και είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε λογική κάποιος να εισπράσει, παραδείγματος χάρη, η σύνταξη δημόσιου υπαλλήλου, δημάρχου και βουλευτή, υπουργού και ένας συμπόλητης μας μέσα στον δρόμο να μετρά τα σέν του για να δει πώς θα πληρώσει το αυξημένο ρεύμα στο τέλος του μήνα για να μην παγώσει. Ωραία, κυρία Ροτοκρήτου, κύριε Δημητρίου, το θέμα είναι αυτή τη φορά να ψηφιστεί κατά τρόπο συνταγματικό. Διότι τα ακούμε πολλές φορές, βέβαια έχουμε και το προηγούμενο του Ανωτάτου τώρα με τις μισούς των δημοσίων υπαλλήλων και για τον πυρήνα έτσι, του δικαιώματος περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο, άρα λέτε και εσείς κυρία Ροτοκρήτου, από την επόμενη χρονιά αρχή-αρχή θα συζητηθεί. Και να φτάσει κάπου. Αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, ο στόχος πρέπει να είναι ο νόμος ο οποίος φαντάζομαι θα εγκριθεί, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα που θα βρίσκεται απέναντι σε μια τέτοια πρόταση, νομοτεχνικά και συνταγματικά να μην έχει ούτε ένα παραθυράκι. Ναι. Να μην έχει έδαφος να κριθεί είτε αντισυνταγματικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να μην επικυρωθεί από το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο, αν κάποιος προσφύγει εναντίον των ρυθμίσεων αυτού του νόμου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όχι να κάνουμε ένα νόμο γρήγορα και γρήγορα, να πείτε ότι τον κάνατε. Να πούμε ότι τον κάναμε και μετά από 2-3 χρόνια να μας πέσει η κεραμίδα στο κεφάλι. Ξέρετε τι είναι αυτό σωστό, που είναι και εξοργιστικό και προκλητικό, αν θέλετε, είναι ότι προσέφυγαν συνάδελφοί σας και άλλοι αξιωματούχοι βλέποντας αυτή την αδικία. Σε κάθε περίπτωση, δικαίωμά τους κέρδισαν οι άνθρωποι και αυτοί που είχαν προσφύγει και
αναδρομικά μάλιστα. Μια απορία θα ήταν να κάνετε αυτό. Αναδρομικά δεν τα πήραμε αυτά. Αναδρομικά πήραν οι 56 που είχαν τότε. Όχι, όχι, όχι. Οι υπόλοιποι τα έπαιρναν από την επόμενη. Ναι. Από την επόμενη λοιπόν, θέλατε να κάνετε μια απορία. Ήταν η εξή. Αν κάποιο είναι συνταξιούχο ή μη κρατικού οργανισμού και μετά διορίζεται σε μια θέση. Ναι. Είναι σε αυτού που προσμετρούνται ή δεν είναι. Παίρνει τη σύνταξη του, βέβαια. Ναι, είναι σε αυτού που το Γενικό Λογιστήριο προσμετρά σήμερα ή είναι εκτό. Όχι, όχι. Είναι, δεν υπολογίζει. Okay, είναι αυτό. Μόνο τη κεντρική κυβέρνηση. Μόνο τη γενική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και για τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι συνήθες το φαινόμενο, βεβαίως, των τροπολογιών που γνωρίζει και η κυβέρνηση εκ των προτέρων. Αυτά όλα τα σταυρώματα, κυρία Ερωτοκρήτου. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή πλέον είναι θεσμός, αν θέλετε, το 7% αποκοπή, έτσι από όλα τα κόμματα και του Δημοκρατικού Συναγερμού βεβαίως, όλων των λειτουργικών δαπανών. Έχετε ελέγξει, κυρία Ερωτοκρήτου, συγκριτικά με πέρσι και πρόπερσι, μήπως το ξέρει ήδη το Υπουργείο Οικονομικών και βάζει πάνω αφού ξέρει ότι θα μειωθεί 7% το εν λόγω κονδύλι? Ελπίζω να μην κάνει μια τέτοια πρακτική το Υπουργείο Οικονομικών. Λέω έτσι, όμως, απλά επειδή είναι κάθε χρόνο, είναι από τα γνωστά τροπολογίες. Δεν είναι μόνο οι λειτουργικές δαπάνες που σταυρώνονται. Συγγνώμη, ναι, που έχει γίνει τροπολογία για την αποκοπή, για τη μείωση συγκεκριμένου ποσοστού. Είναι και άλλα πολλά κονδύλια, να, τα οποία όταν παραστεί ανάγκη έρχονται στην Επιτροπή Οικονομικών και να είστε βέβαιοι ότι οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων στην Επιτροπή Οικονομικών δεν γίνονται στο αυτόματα. Ακριβώς. Εξετάζεται μία. Πλέον εννοείται, κυρία Ρωτοκρήτου, διότι έχω ζήσει αυτές τις στιγμές που από τηλεφώνου και όλα συμμετείχαν, ούτε καν έρχονταν άνθρωποι εκεί, 5-6 από ένα Υπουργείο για μια αποδέσμευση στον παρελθόν και ούτε καν τους ρωτούσαν. Έφευγαν όπως έρχονταν οι άνθρωποι. Όχι. Υπάρχουν αποδεσμεύσεις οι οποίες είναι από την ίδια την αιτιολογία, είναι απόλυτα αποδεκτές και αιτιολογημένες. Υπάρχουν και δεν προσέρχονται στην Επιτροπή Οικονομικών για να δώσουν εξηγήσεις, γιατί δεν θα χάνει εργατόρες το κράτος για να έρχονται στη Βουλή για μια τυπική διαδικασία. Υπάρχουν άλλα όμως κονδύλια, τα οποία είναι κατά την άποψή μας και παράλογα και δεν σέβονται καθόλου την τσέπη του φορολογούμενου πολίτη. Να. Και ναι, όπως είμαι βέβαια ότι θα σας επιβεβαιώσουν όλα τα κόμματα που παραγράφονται στην Επιτροπή Οικονομικών, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μην εγκριθεί η αποδέσμευση κονδυλίου το οποίο έχει τεθεί ενώπιον μας. Έχουν βρεθεί και τέτοια κονδύλια. Έχετε δίκιο, κυρία Ρωτοκρήτου, τώρα. Επειδή τα τελευταία χρόνια, όσα βεβαίως είναι στην κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συνηθίζει να στηρίζει και αρκετές τροπολογίες σε συνεργασία με άλλα κόμματα. Θέλω να δούμε τα 5, νομίζω είναι 6 προαπαιτούμενα του Δημοκρατικού Κόμματος που έχει σταλεί επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κύριε Δημητρίου. Είναι κάποια φιλολαϊκά μέτρα, αν θέλετε, με τα οποία ζητάτε να εμβολιαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Που δεν ξέρω αν θα υπάρξει οποιαδήποτε άρνηση σε κάθε περίπτωση. Το οποίο το Δίκο το κάνει κάθε χρόνο πλην της περσινής χρονιάς. Ναι, ναι βεβαίως. Τι ωραία που περνάμε τώρα, έτσι που δεν έχουμε εκείνη το άγχος του Δίκο ότι θα καταψηφίσει. Σίγουρα, διότι να σας πω κάτι, κάθε χρόνο ψήνεται το ψάρι στα χείλη, κάθε χρόνο το κάνει αυτό το Δίκο, περιμένει την τελευταία στιγμή. Αλλά πάντα όλοι ξέραμε ότι ψήφιζε. Πέρσι έκανε τη διαφορά. Να μου επιτρέψετε να μιλήσω κι εγώ λίγο για το Δίκο. Να πω ότι όντως, ναι, αν κάποιος θεωρεί και αποδεκτό το σχόλιο ότι το Δημοκρατικό Κόμμα ψήνει το ψάρι στα χείλη της οποιασδήποτε κυβέρνησης για την έγκριση των προϋπολογισμών, εγώ λέω ότι αυτή είναι η δουλειά της σωστής αντιπολίτευσης, να ψήνει το ψάρι στα χείλη των κυβερνώντων προς όφελος του λαού, πάντοτε με υπευθυνότητα, μακριά από λαϊκισμούς, με βαθιά γνώση για τις δημοσιονομικές ικανότητες που έχει αυτό το κράτος. Άρα, οποιοδήποτε περιθώριο έχει το κράτος να είναι πιο σωστό και πιο γενναιόδωρο, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, να είστε βέβαιοι, αγαπητοί κάτοικοι, ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ναι. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο λόγο, η παρένθεση που ήθελα να κάνω είναι ότι σε αντίθεση με πέρσι, φέτος οι φακέλοι έχουν δοθεί στον Γενικό Ενελεκτή. Και μενός εδώ. Ναι. Τώρα, λοιπόν, να πούμε εντάχυτα μέτρα. Είναι η επιδότηση του κόστους βρεφοκομικών σταθμών, 10 εκατομμύρια, φοιτητική χορηγία. Αυτό κάθε χρόνο μπαίνει ως τροπολογία, έτσι ώστε το κονδύλι που μένει αδιάθετο να δίνεται σε δικαιούχες οικογένειες, πρόσθετα, κυρία Ρωτοκρήτου. Ναι, είναι ένα πράγμα να μπαίνει ως τροπολογία. Ναι.
Είναι ένα πράγμα να μπαίνει ως τροπολογία και να μην υλοποιείται στην πορεία του χρόνου. Είναι άλλο πράγμα να γίνεται η απευθεία ζέσμευση από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Επιδότηση φωτοβολταϊκών κόστος 40 εκατομμυρίων, αυξηθεί η χορηγία, λέτε. Στεγαστικά σχέδια προσφύγων, αύξηση του σχετικού κονδυλίου κατά 5 εκατομμύρια. Και τμήμα πρώτων βοηθειών για παιδιά. Είναι η δημιουργία, εντάξει, αυτό είναι εξαγγελία, κάθε χρόνο μας το λένε από το αρμόδιο Υπουργείο για το Μακάριο, για παιδιά στη Λευκοσία και στο Λεμεσού. Πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε να μην έχουμε πρώτες βοήθειες για τα παιδιά συν. Δεν ξέρω αν, δεν το έχετε αναφέρει εκ παραδρομής, αγαπητοί, κάτι. Είναι και το τιμητικό επίδομα για τους αντιστασιακούς. Απλά γύρισα τη σελίδα και πάω στο σχέδιο τιμητικού επιδόματος, κόστος 3 εκατομμύριων. Αυτά πώς είναι κάτι το οποίο θα αρνηθείτε, κύριε Δημητρίου, ως κυβέρνηση και ως δημοκρατικό συναγερμός? Δεν είμαι ο υπουργός των οικονομικών για να ξέρω αν θα το δεχτεί ή όχι, αλλά ναι, πώς σας ακούγονται όμως, δεν είναι φάκελοι ούτε των πολιτογραφήσεων, ούτε κυπριακό επενδυτικό. Ούτε είναι ένα κόστος, αυτό μπορεί να ακουστεί και λίγο λανθασμένο τώρα, υπερβολικό ή ανυπέρβλητο. Μαζί με την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων θα έχετε και την εξοικονόμηση, νομίζω. Την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, αυτό να είστε βέβαιοι, συν κάτι το οποίο θέλουμε επίσης να εξετάσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών, είναι και την αύξηση του επιδόματος τέκνου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υπογεννητικότητα με οικονομικούς όρους και παρά το γεγονός ότι κατανοώ και σέβομαι εξαγγελίες περί πρόσφατες εξαγγελίες που ήρθαν και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αύξηση της άδεσης μητρότητας που πρέπει να γίνει. Δεν διαφωνώ. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Εφαρμόζεται αυτό. Ωραία. Πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Ένα ζευγάρι, ένα νέο ζευγάρι, δεν θα αποφασίσει να τεκνοποιήσει επειδή η άδεια μητρότητας αντί 12 εβδομάδες θα είναι 16, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει, πολύ καλά έγινε. Να. Το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες είναι δυσβάστακτο για τα νέα ζευγάρια, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για δεύτερο και τρίτο παιδί, διότι ένα μωρό δεν τελειώνουν οι υποχρεώσεις των γονέων στους 6 μήνες που λύγει η άδεια μητρότητας. Ένα παιδί, ένα μωρό πρέπει να φάει, να κοιμηθεί, να ζεσταθεί. Μέχρι τα 18 του τουλάχιστον. Άρα είναι το επίδομα τέκνου που πρέπει να δούμε. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, εάν θέλουμε βεβαίως να έχουμε προοπτική, μια σωστή προοπτική σε αυτόν τον τόπο και εστιαστούμε στις ωραίες ανακοινώσεις και στην ουσία. Παρακαλώ. Κύριε Δημητρίου, κάτι που διαπίστωσα χθες, ακούστε με λίγο, που έγινε αυτή η εξαγγελία του σχεδίου. Ναι, του σχεδίου που έχει να κάνει βεβαίως με αυτά που εξαγγέλλονται για τις ευάλωτες ομάδες, που είναι οι δικαιούχοι που παίρνουν και τη χαμηλή διατίμηση της ΑΕΚ για να αλλάξουν συσκευές ενεργοβόρες. Επειδή οι άνθρωποι με καταπλάκα σκλήρηση ήρθαν μετά το διάταγμα, σε ποιους αφορά, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να είναι δικαιούχοι, επειδή δεν είναι στο διάταγμα το επίσημο που αφορά α, β, γ, τρίτεκνους κλπ, πολύτεκνους. Ενώ παίρνουν τη διατίμηση. Ναι, απλά δεν τους έδωσαν αυτό για την εξοικονόμηση. Αν παίρνουν τη διατίμηση, πιστεύω είναι εύκολο να λυθεί. Είναι βέβαια, απλά πρέπει να λυθεί. Από τον Υπουργό Εμπορίου με μια αλλαγή στο σχετικό διάταγμα. Απλά υπάρχουν και άλλα αιτήματα για να ενταχθούν σε αυτήν την ειδική διατίμηση, που δεν ξέρω αυτά σε ποιο στάδιο είναι. Ένα σχόλιο όμως σε σχέση με το επίδομα τέκνου ή με κίνητρα για αύξηση, για μείωση της, για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η δική μας η αντίληψη έχει να κάνει με το να δίνουμε ευκαιρίες στα νεαρά ζευγάρια και στον σύζυγο και στην σύζυγο για να εργάζονται απρόσκοπτα. Και το πρώτο αίτημα που βάζει το Δίκο για τους βρεφοκομικούς σταθμούς και για την επιδότηση, είναι ίσως το σωστότερο για αυτή την αντιμετώπιση. Το να ξέρει ένα ζευγάρι ότι θα έχει στήριξη ή θα έχει κάπου να αφήσει το παιδί του με ασφάλεια από την ηλικία των 4 ή 5 μηνών που θα υποχρεωθεί να πάει στη δουλειά του πίσω η μητέρα και θα μπορεί να εργάζεται, όσο απρόσκοπτα μπορεί να εργάζεται, είναι κάτι το οποίο αυτό πιστεύω θα ενισχύσει. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Ρωτοκρήτου, κάτι που έστειλε και μια τηλεθεατρία, δηλαδή είναι καλό να το εξετάζετε κάθε χρόνο, το βαθμό υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων. Διότι κάθε φορά αυτά προστίθενται για τον επόμενο χρόνο. Για το 2021 είναι 66%, για να μην
Ναι, αλλά στο μεταξύ δαπάνες μεταφέρονται σε άλλα κονδύλια και απλά κάθε χρόνο λέμε ότι θα κάνουμε αυτό και κάνουμε και ανακοινώσεις με δημοσιογραφικές καμιά φορά. Έχετε δίκιο και χαίρομαι για την ερώτηση της τηλεθεάτριας. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού, διότι είναι καλά να μιλούν οι κυβερνώντες για το ρυθμό ανάπτυξης και την ανάπτυξη για την ανάπτυξη, αλλά εάν δεν υλοποιείται το αναπτυξιακό κομμάτι σε ικανοποιητικό ποσοστό, στη βάση ποιων πυλώνων θα πετύχουμε την ανάπτυξη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σωστή ερώτηση της και χαίρομαι που το κοινό το ενδιαφέρει αυτή η λεπτομέρεια. Ευχαριστώ κύριε Δοκρίτη, κύριε Δημητρίου. Ένα μικρό σχόλιο στο τέλος. Έτσι κλείνοντας, το ποσοστό υλοποίησης ενός προϋπολογισμού αντικατοπτρίζει πολλές φορές και την βούληση και την θέληση μιας κυβέρνησης. Και το γεγονός ότι ενώ το 20 και το 21 εν μέσω πανδημίας υπήρχε η πολύ σωστή απόφαση από την κυβέρνηση να μην σταματήσουν τα αναπτυξιακά ή τα μεγάλα έργα, αλλά να συνεχιστούν και να ξεκινήσουν κι άλλα, είναι γι' αυτό που σήμερα βλέπουμε ένα συνεχές εργοτάξιο, αν θέλετε, σε όλη την Κύπρο. Όπου και αν περάσεις. Από τους δρόμους, από τις πλατείες. Λοιπόν, και κοντά στην Εμίσο περισσότερο. Λοιπόν, να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, όχι. Έχω άλλους καλεσμένους. Απλά μία πρόταση. Η ανάπτυξη φτιάχνοντας δρόμους είναι παροχημένα μοντέλα. Δεν μίλησα για ανάπτυξη. Ακούσατε να πω τη λέξη ανάπτυξη, κύριε Ρωτοκρήτου. Ήμουν πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα τα δείτε και θα τα συζητήσετε τον προϋπολογισμό. Πρέπει να περάσει στη νέα εποχή με ένα νέο μοντέλο οικονομίας. Τα εργοτάξια δεν είναι μοντέλο οικονομίας που μπορούν να βασίσουν και να υποστηρίξουν την οικονομία. Πράσινα εργοτάξια, κύριε Δημητρίου. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε έντονο.